Λοιπόν, έχουμε την χαρά να έχουμε εδώ στο νησί μας για ακόμη μια φορά τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος χθες βρέθηκε στο γήπεδο Πηλίου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΟ Πηλίου και Πανιόνιο. Να μας πείτε δύο λόγια για το πώς είδατε το μάτς αρχικά. Και στη συνέχεια, γνωρίζετε κι εσείς, μάλιστα έγινε και πρόσφατα μια σχετική συζήτηση για την βοήθεια την οποία θέλουν τα σωματεία. Τα σωματεία της Δωδεκανήσου λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και οικονομικά και να συμμετέχουν κανονικά στα πρωταθλήματά τους. Ήτανε πραγματικά, καταρχήν ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στο Γιάφκα Σπορ. Ήτανε για μένα πολύ έτσι ωραία εμπειρία το ότι παρακολούθησα τον ΑΟ Πηλίου. ΑΟ Πηλίου έχω δει κι άλλα μάτς, αλλά το να βλέπεις να αγωνίζεται με μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Πανιόνιος είναι κάτι ξεχωριστό και συναρπαστικό. Και πρέπει βέβαια να πω ότι ο ΑΟ Πηλίου έπρεπε να κερδίσει το χθεσινό μάτς, αλλά δεν πειράζει, το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Παίξανε και οι δύο ομάδες πολύ καλά και παρά το ότι ήμασταν υποβροχή, ήταν ένας αγώνας που τον ευχαριστηθήκαμε και τον ευχαριστήθηκαν όλοι όσοι τον παρακολούθησαν. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό το θέμα που μου θέτεις. Εγώ προσωπικώς δεν θα κάτσω στα αυγά μου, για να το πω έτσι, ομά σε ό,τι σχετίζεται με το ζήτημα του αποκλεισμού των ποδοσφαιρικών ομάδων των νησιών μας. Εγώ το θεωρώ ως μια συνέχεια του συνολικού αποκλεισμού των νησιών μας από οποιαδήποτε αναπτυξική διαδικασία. Δεν έχουμε νοσοκομεία, έχουμε τεράστια μεταφορικά έξοδα για τα προϊόντα μας, έχουμε έξοδα για τα παιδιά που σπουδάζουν έξω και πρέπει να πηγαίνουν σε δύο διαφορετικές πόλεις, σε δύο διαφορετικά πανεπιστήμια, και η πατρίδα, το κράτος δεν είναι ικανά να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίσουν αυτά τα έξοδα. Και έχουμε τώρα τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών μας ομάδων με αυτή την πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Αυγενάκης, μια πολιτική απαράδεκτη και μάλιστα μια πολιτική που δείχνει να κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί να υπόσχεσαι, κύριε Αυγενάκη, για τη Β' Εθνική 5 εκατομμύρια και ξαφνικά να τα κάνεις 1,7. Δεν μπορεί να υπόσχεσαι για την Γ' Εθνική, για σωματεία όπως ο ΑΟ Πηλίου, ότι θα δώσεις ένα σημαντικό ποσό και να μην το έχεις δώσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και δεν μπορείς να αγνοείς τελείως τους αγώνες στο εραστεχνικό, τους αγώνες που πραγματοποιούνται από νησί σε νησί από τις μικρότερες ομάδες μας, οι οποίες όμως καταφέρνουν και συγκεντρώνουν νέους ανθρώπους, συγκεντρώνουν κόσμο, συγκεντρώνουν ενδιαφέρον και σε κάθε περίπτωση τραβάνε τους νέους ανθρώπους από παρεκτροπές τις οποίες θα μπορούσαν να έχουν οδηγηθεί. Το κράτος, η Νέα Δημοκρατία είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αυτή. Εγώ προσωπικώς θα κάνω τεράστιες προσπάθειες. Δεν μπορεί τα χρήματα του στοίχημα, τα χρήματα από τον ΟΠΑΠ να διατίθενται μόνο στις μεγάλες ομάδες. Παίζουμε και εμείς εδώ προπό, παίζουμε και εμείς εδώ στοίχημα και εδώ στη Δωδεκάνησο διατίθενται μεγάλα ποσά και θα έπρεπε τουλάχιστον να μας δίνουν τα χρήματα που συμμετέχουμε εμείς από αυτά που συγκεντρώνει ο ΟΠΑΠ. Γιατί όλοι οι Δωδεκανήσιοι παίζουν, όλοι οι νησιώτες παίζουν. Συνεπώς εισπράττει από εμάς. Άρα πρέπει να μας αποδώσει αυτά που παίρνει από εμάς. Θεωρείτε ότι είναι ως και ένα μέτρο πίεσης του κυρίου Αυγενάκη για κάποιες καταστάσεις? Γιατί και στο ξεκίνημα της χρονιάς, πολλά από τα πρωταθλήματα άρχισαν να ξεκινήσουν λόγω του προβλήματος με το Μητρό. Δεν έκανε κανένας βήμα πίσω και υπήρχαν ομάδες οι οποίες κινδύνευαν να μην συμμετέχουν καν στο πρωτάθλημα. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω τα πάντα. Το ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια για να υπάρχει ένα σοβαρό Μητρό στα ποδοσφαιρικά σωματεία δεν ήταν κατά ανάγκη μια κακή προσπάθεια, ήταν μια καλή προσπάθεια. Απλώς έγινε ξανά με πρόχειρο τρόπο, απλώς έγινε ξανά χωρίς να βλέπει τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ποδοσφαιρικό σωματείο σε ένα μικρό νησί που δεν μπορεί να κρατάει βιβλία και Μητρώα. Τα παραγνώρισαν όλα αυτά και σε κάθε περίπτωση για μένα είναι ντροπή για το κράτος, ντροπή για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην πηγαίνουν ποδοσφαιρικά σωματεία από τα νησιά μας να αγωνιστούν σε άλλα νησιά επειδή δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα μεταφοράς τους. Είναι ντροπή για το κράτος, ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία.